Μίδγαρ, όσο μου έλειψε ο παγωμένος άνεμος και οι διαρκείς επιθέσεις ληστών. Κι αυτές επειδή πιστεύουν πως ο Κράτος φταίει για το Fimbulwinter και πως θα τελειώσει με το θάνατό του. Και πως τους ήρθε αυτή η ιδέα. Από εμένα. Έλα. Φυσικά. Φυσικά. Σιωπή. Είναι φίλοι μας. Τώρα. Καλύτερα να τους το δώσεις εσύ. Μόλις οι λύκοι πιάσουν την οσμή των Όρν, θα χρειαστεί απλώς να τους ακολουθήσουμε. Θα ανοίξω την πύλη. Μην κλαψουρίζετε. Η γούνια είναι άγρια. Πότε τους φούρτισες τελευταία? Λύκοι. Και αυτό το πράγμα φέρνει ασθένεια. Φρόντισέ τους και θα σε φροντίσουν κι αυτοί. Αδερφέ, τι ακριβώς σκοπεύεις να ρωτήσεις τις Νόρ? Πώς θα βρω το γιο μου, τίποτα άλλο. Δεν πιστεύεις ότι μπορούν να ξεδιαλύνουν το μπέρδεμα με την προφητεία? Ίσως να σου δώσουν μια γνώμη για τον δίθεν χαμό σου. Δεν μου είπες ότι υπήρχε προφητεία θανάτου για σένα? Φτάνοντας με τον Αντρέα στο Γιότενχάιμ, βρήκαμε μια κρυφή τοιχογραφία. Οι γίγαντες, η ίδια η Φέη, είχαν προβλέψει ολόκληρο το ταξίδι μας. Ποιον θα γνωρίζαμε, ποιον θα πολεμούσαμε, τα πάντα όπως συνέβησαν. Αλλά δεν είσαι μετά. Αυτό ήταν από μια εποχή που δεν έχει έρθει ακόμα. Κατάλαβα. Δεν σε είχα για κάποιον που φοβάται το θάνατο. Όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όχι. Ο θάνατος σας με πάρει όταν με κερδίσει. Τότε μάλλον δεν σε απασχολεί το μέλλον. Η Φέη σας έστειλε στο ταξίδι σας και φρόντισε να δείτε αυτή την εικόνα στο τέλος της. Και ακόμα δεν ξέρεις το γιατί. Δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Και τώρα που φτάσαμε στη λίμνη, πώς θα βρούμε τις Νόρ? Κοίτα προσεκτικά τους λύκους. Βλέπεις που δείχνουν τα κεφάλια τους? Πάντως η λίμνη των Εννέα έχει δει και καλύτερες μέρες. Οι ληστές έχουν βολευτεί εδώ πέρα. Νομίζω ότι έχουμε να έρθουμε εδώ από τη μεγάλη μας μάχη με τη Σίγκλου. Μου είπε τα καλύτερα για εκείνη τη μάχη. Έμαθες γι' αυτό? Μου τα είπε όλα όταν με βρει. Πίστευε ότι μπορούσες να γίνεις σύμμαχος. Πολύ πριν το πιστέψω. Η Βασίλισσα των Βαλκυριών. Σύμμαχος. Εγώ είμαι η Βασίλισσα των Βαλκυριών. Όπως φρόντισε πεισματικά να μου θυμίσει η Σίγκλου. Έπρεπε να το φανταστώ ότι η Σίγκρουν σε βοηθούσε να βρεις τον εαυτό σου. Είναι τόσο αφοσιωμένη, σοφή, έξυπνη, ψηλή. Δεν χρειάζεται να είμαι θεά του έρωτα για να δω που το πας. Το νήμα του πεπρωμένου που ακολουθούμε. Δεν είναι η ζωή κάποιου, αν αυτό εννοείς. Με αυτά οι Νόρν σημαδεύουν τον δρόμο τους όταν είναι έξω από το πηγάδι. Οι Νόρν ζουν σε πηγάδι? Όχι. Το πηγάδι της Σουρ. Το σπίτι τους. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν είναι σταθερό. Οι είσοδοι είναι κινητές. Ένα μέρος εξ ολοκλήρου υπό την επιρροή τους, όπου το άειλο γίνεται έμιλο. Σαν να είσαι μέσα στο μυαλό σου. Μα αν μπούμε όλοι μαζί, δεν θα είμαστε ο ένας στο μυαλό του άλλου. Δεν ξέρω αν μου αρέσει πολύ αυτό. Έχεις γνωρίσει αυτές τις Νόρ? Όχι προσωπικά. Η Φρέια έχει δίκιο. Ξέρουν πως να αποθαρρύνουν τους επισκέπτες. Ο Όντιν προσπάθησε πολλές φορές, αλλά δεν μιλούσε για αυτά που έμαθε. Είτε τα παράτησε, είτε θέλησε να ξεχάσει αυτό που είδε. Φρέια, μπορείς να μας πεις πως ήταν την προηγούμενη φορά που πήγες να βρεις τις Νόρ? Οι λεπτομέρειες είναι ασαφείς. Σαν να ξυπνάς από ένα όνειρο. Αδερφέ. Κοίτα. Αυτό δεν είναι το δώρο από το άγαλμα του Τι? Να εύχεσαι για ειρήνη, αλλά να είσαι έτοιμος για πόλεμο. Πολύ σωστή παρατήρηση, αδερφέ. Ο Τιρ ποτέ δεν επιδίωξε το πόλεμο, αλλά ήξερε ότι έπρεπε να είναι έτοιμος. Σωστά. Καλύτερα να είσαι οπλισμένος. Εντυπωσιακό όπλο, ε. Είναι μεγάλο. Με ρώτησες για την τελευταία επίσκεψή μου στις Νόρ. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι για να αλλάξω τη μοίρα του Τιμού. Και αυτό με έκανε να προσπαθώ περισσότερο. Αδερφέ,
καφέ, η δική σου ιστορία αντιμετώπισε τις μοίρες της πατρίδας σου. Η τρίλη που άκουσα για το φάντασμα της Σπάρτης ήταν σίγουρα υπερβολική. Υπερβολική? Όχι, όχι η ανεξέλεγκτη οργή και η αιμαλεξία. Αρκετά. Θα συνεχίσουμε αργότερα. Της ιστορίας μου θεωρείς υπερβολικό. Αλλά το ότι γύρισες πίσω στον χρόνο για να κερδίσεις μια μάχη που έχασες. Δύσκολο να το χωρέσει όμως. Καλά, υπάρχει και η φήμη για τον Θόρ που βαράει το ρεπετό του κόσμου στο Ράγναρο. Κερδίστε συνειδήσεις, όχι πολέμους. Ο Τύρ γνώριζε ότι η πιο σπουδαία μάχη από όλες είναι η μάχη για την καρδιά και το μυαλό των ανθρώπων. Κρίμα που ο Τύρ δεν ενδιαφέρεται να κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο πια. Όπως έλεγα, οι ιστορίες με ταξίδια στον χρόνο δύσκολα γίνονται πιστευτές. Είναι αλήθεια. Τα νήματα της μοίρας δεσμεύουν κάθε ζωή και εποχή. Οι μοίρες καταχράστηκαν τη δύναμή τους. Όταν τις προκάλεσα, απείλησαν να σβήσουν την ύπαρξή μου. Τις σκότωσα και έστρεψα τη δύναμή τους κατά του Διά. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και ανεύθυνο πράγμα που άκουσα ποτέ. Στάσου, τι είναι αυτό? Κοίτα, έχει κάτι χαλάσματα εδώ. Νομίζω ότι είναι από το ταλέπορο άγαλμα του Τύρ. Πάλεψε για ειρήνη. Θυμάμαι τότε που οι Γιότναρ κατασκεύαζαν τα περικάρπια του Τύρ. Διάλεξαν μόνο τους πιο πρικισμένους και επικεκριμένους τεχνίτες για να κάνουν τη δουλειά. Έχεις πολύ καλή μνήμη, Φρέια. Όπως και ο Τύρ, οι Γιότναρ πίστευαν ότι η καλύτερη επιθετική στρατηγική είναι η ισχυρή άμυνα. Γι' αυτό επέλεξαν να τον τιμήσουν έτσι. Δεν είχαν άδικο οι γίγαντες. Μάλιστα. Ελπίζω να μην θέλεις να βρεις τις Νόρν για να ταξιδέψεις πάλι στον χρόνο. Οι Νόρν δεν έχουν τέτοια μαγεία. Ούτε κανείς άλλος σε αυτά τα βασίλεια, από όσο ξέρω. Ναι, το φαντάζεσαι? Στάσου, ας κοιτάξουμε από εδώ. Οι κοπηλάτες. Μνημείο για τους κατακτητές. Τουλάχιστον έφτιαξαν ωραία καράβια. Yeah!
Σιδερένια ειρήνη, όχι χρυσός πόλεμος. Αυτό είναι το τελευταίο, νομίζω. Δεν πιστεύω να βρούμε άλλα ενδιαφέροντα κομμάτια. Πάντοτε θαύμαζε την αγάπη που είχαν για τον Τι. Στην πατρίδα μου, κανείς δεν λατρεύει τους θεούς του πολέμου με τέτοιο τρόπο. Δεν είναι όλοι οι θεοί του πολέμου ίδιοι, αδερφέ. Όχι, δεν είναι. Ανακεφαλαιώνοντας, για να κλείσουμε το θέμα του ταξιδιού του χρόνου, αν υπήρχε, ο Όντιν θα την είχε αποκτήσει ήδη. Και αν την είχε αποκτήσει, θα μας είχε γαμίσει ακόμα πιο άσχημα. Δεν θα του ζητούσαν να αλλάξουν το παρελθόν, ακόμα κι αν μπορούσαν. Χρειάζομαι μόνο πληροφορίες. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, την εμπειρία μου. Είναι το σωστό μέρος, αλλά δεν γίνεται να συνεχίσουμε με το έλκυθρο. Σιωπή. Ελπίζω η Νόρν να είναι κάπου μέσα. Και ζεστά. Σοβαρά. Όχι. Δεν μου έλειψε το Midgard των Fibulwinter. Καθόλου. Ελπίζω η Νόρν να είναι κάπου μέσα. Και ζεστά. Σοβαρά. Όχι. Δεν μου έλειψε το Midgard των Fibulwinter. Καθόλου. Πίσω σου! Σε επόμενα πηγά! Πίσω σου! Έτσι, δώσ' τους ένα μάθημα! Πίσω σου! Κι άλφα! Είναι σφραγισμένος με ματιές.
Κάτι από εδώ μέσα του δίνει ενέργεια. Η λαβή ενός σπαθιού. Αδερφέ, αναγνωρίζω αυτή τη λαβή. Να προσέχεις. Ξέρεις καλά ότι τα όπλα μπορεί να κρύβουν φαντάσματα. Αν δεν βοηθάει να βρούμε τις Νόαρν, ας περιμένει. Νιώθω ίχνη από τις ψευδεστήσεις τους. Ίσως τις διαλύσουν. Όπνα! Δεν υπάρχει τίποτα. Ψεύτικα ίχνη. Φοβάμαι πως ναι. Ας δούμε τι άλλα μπορούν να βρουν οι λύκοι. Κλασικές πονηριές των Νόρν. Ξέρουν ότι ψάχνουμε. Σας το είπα ότι δεν θα μας διευκολύνουν. Και τι σχέση έχει η λαβή ενός καταραμένου βασιλιά με όλο αυτό? Από προσανατολισμός, σύμπτωση, κάτι. Ίσως πούν ότι ήταν μοίρα μας να τη βρούμε. Έχεις να κάνεις κάτι πρωτού βρούμε τη γνώμη. Πώς ήταν η Σίγκρουν την τελευταία φορά που την είδες? Είναι ακόμα πνεύμα από τότε που ο Κράτος την ελευθέρωσε από τη διεφθαρμένη μορφή της. Αλλά συνεχίζει να βοηθάει με όποιον τρόπο μπορεί. Η αλήθεια είναι ότι της χρωστάω πολλά. Δεν νομίζω ότι το βλέπει έτσι. Όταν την ελευθερώσαμε, το μόνο που είπε ήταν το πόσο σε σεβόταν. Νομίζω ότι της αρκεί που βρήκες και πάλι τον εαυτό σου. Ευχαριστώ. Είπες ότι ο Φίμπουλ Γουίντερ είχε αποδυναμώσει μερικές από τις κατάρες. Τι είναι αυτό? Ένας ίσκιος! Ανεξέλεγκτη μαγεία! Σημάδεψε τον γνωστό πυρήνα! Πού να πάρει! Κοίτα αυτό το πράγμα! Είναι ευάλωτο όταν κάνουν! Έχουν ευκαιρία! Και τη χαραμίσουν! Ρίχνουνε τον πίσω! Έτσι!
πρόσφατες πληγές! Γρήγορα, πριν ανακάμψει! Αλλάζω τα βέλη! Τώρα, επίθεση στο ρούνο! Από εδώ. Η Νόρν είναι κάπου σε αυτή τη σπηλιά, πιο μέσα. Ο ήχος που προκαλεί φαγούρα. Κανονικά δεν με χαλάει να μου ψιθυρίζουν στο αυτοί γυναίκες. Αλλά αυτό είναι ενοχλητικό. Σου έχουν πει πως λες ασυναρτησίες όταν φοβάσαι. Φοβάμαι. Προς ενημέρωσή σου, το μόνο που νιώθω είναι βαθιά ανησυχία. Και είναι ιερό καθήκον ενός συνταξιδιώτη να χαλαρώνει την ένταση με λίγο χιούμορ. Άκουσε εκεί ασυναρτησίες. Πόρτα. Α, φαίνεται επίσημη. Μητέρα. Γέννη. Νιώθω τα πάντα. Μπαλτούρα, ακούσέ με, σε παρακαλώ. Σταμάτα. Γιατί έφερες αυτόν εδώ. Δεν είστε πρόσδεκτοι εδώ. Στάσου. Μπάλτουρ, γύρνα πίσω! Μίλα μου! Είστε για όλα μητέρα! Παρέχθηκα να κόνω στην νίκηση! Τι μου έκανε! Εγώ είμαι η αγώνα σου! Δεν θα πάω, θα παρεμβαίνεις στη ζωή μου! Μητέρα! Δεν θα τον αφήξετε! Δεν θα του κάνετε κακό! Κανείς δεν θα βλάψει το παιδί μου! Μόνο εγώ! Όχι! Φρέια! Αδερφέ, έλα εδώ! Έλα πάρε με! Δεν θέλω να είμαι εδώ! Μίμη! Σίγκρουν! Αδερφέ, περίμενε!
Γιατί δεν αντιστάθηκες ποτέ στον Νότο? Αντιστάθηκα. Προσπάθησα να τον σταματήσω όπως μπορούσα. Μη μου λες ψέματα! Υπηρέτησες τον Νότο από τη μέρα που τον γνώρισες μέχρι τη μέρα που σε έβαλε στο Βέντερ. Ήθελες την ευρία. Σχεδίαζες τους πολέμους. Τον είδες να κακομετακυρίζεται τους πάντες και τα πάντα. Και ποτέ δεν σε έλαξε. Μέχρι που στράφηκε ένας δίκος. Το ξέρω, Σίγκλουν. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Παλασιάδα. Έγινα καλύτερος. Έγινα σύμβουλος ειρήνης. Σύμμαχος όλων αυτών. Ήσουν σύμμαχος της Φρέιρα όταν μαθήρισε. Τη Σκάδη, τη Σκρόγη, τη Σιντάνια. Ήσουν πάντα με τον Κιρούντα που τους εκμεταλλεύονταν. Με πρόσεξε, έρχονται κι άλλοι. Κόμμα και τώρα βρήκες ένα βίαιο θεό στην ανάγκη. Κι όχι μόνο του βοηθάς, αλλά το λες κι αδερφός σου. Αυτός είσαι τα τόπο. Αυτός είσαι και τόπο. Και αυτός θα είσαι πάντα. Όχι. Δεν είναι αυτή. Όχι. Φυσικά. Έκανες αυτό που έπρεπε. Αδερφέ, το δέντρο! Με τραβάει μέσα του! Μιμήρ! Να τον πάτο που ήρθαμε! Λατέρας! Ατρέα! Ατρέα! Έρχομαι τώρα! Γιατί δεν εμπιστεύτηκε στον ίδιο σου το γιο? Μην τον αφήσεις να με πάρει! Ατρέα! Γιατί αρνήθηκες να τον δεις όπως θέλει να τον βλέπεις? Δεν θέλω να το αφήσεις! Είναι ψεύτης! Είναι προφανώς! Μόνο αυτό! Και τώρα είναι δικό σου! Σκότωσε την οικογένειά του! Ατρέα! Εδώ είμαι! Είμαι κακός θεός! Δεν είμαι ασφαλής μαζί του! Πατέρα του πάντο που ήρθαμε! Είναι λατέρας! Νομίζω πως τελείωσε. Περάσαμε τη δοκιμασία. Δεν ένιωσα ότι καταφέραμε κάτι. Βλέπω ότι η πόρτα εξαφανίστηκε. Ή δεν υπάρχει δοκιμασία. Ακόμα παίζουν μαζί μας. Τι είναι αυτό? Ένα κέλπι. Δεν είδα πολλά από αυτά εδώ γύρω. Πρέπει να είναι δικιά τους. Θα μας οδηγήσεις αυτές? Θα τη ρωτήσω. Ευγενικά. Ήρεμα, κορίτσι μου. Μπράβο. Ωραία. Θες να μιλήσεις για τη δοκιμασία που σου επέβαλαν οι Νόρν? Όχι. Ανέβα. Είσαι καλό, κορίτσι. Αξιαγάπητα πλάσματα, αλλά πολύ κυκλοθυμικά. Στον τόπο μου κρατάνε τα παιδιά μακριά από τις Λόχ, λέγοντάς τους ότι θα τα πνίξει ένα κέλπι. Αλλά κανένα κέλπι που ξέρω δεν θα το έκανε αυτό. Εκτός κι αν δεν το σέβονταν. Περπατάει στο νερό. Ναι. Δεν έχετε μαγικά υποζύγια του νερού στην Ελλάδα, αδερφέ? Έχουμε τους υπόκαμπους. Υπηρετούσαν τον θεό της θάλασσας. Πολέμησα ένα πάνω σε ένα τιτάνα. Ίσως να αλλάξουμε θέμα συζήτησης. Εδώ είμαστε. Το κρυσφύγετο της μοίρας. Δεν αμφέβαλα ότι θα το βρίσκαμε. Ο Κράτος, η Φρέγια και το κεφάλι του Μιμήρ εισέρχονται στο σπίτι των Νόρν διστακτικά. Έχουν επιτέλους φτάσει στον προορισμό τους. Πρώτα μιλάει ο Κράτος. Ψάχνω τον γιο μου.
Γνωρίζεις ότι το παιδί είναι στο Άσγκαρντ. Όχι. Αναζητάς. Το ίδιο με όσους μας αναζητούν. Να μάθεις το τέλος της ιστορίας σου. Το φάντασμα της Σπάρτης συνοφριώνεται απειλητικά. Αντιστέκεται στην ανάγκη να γριλίσει. Ω, απέτυχε. Έρχεστε σε εμάς, θλιβερά αρχέτυπα, για να ελευθερωθείτε από τα σενάρια σας. Νομίζοντας πως αν μάθετε τις ατάκες σας, θα τις ξαναγράψετε. Μίλα καθαρά. Θα πεθάνεις, κράτε της Σπάρτης. Αλλά εσείς τον είπατε αφανιστή της μοίρας. Με κάποιο τρόπο θα αποτρέπετε το πεπρωμένο. Δεν υπάρχει πεπρωμένο, Καλικάντζαρε. Οι πρωταγωνιστές είναι άφωνοι. Δεν το κατανοούν. Δεν υπάρχει μέγα σχέδιο, ούτε σενάριο. Μόνο οι επιλογές σας. Οι επιλογές σας είναι τόσο προβλέψιμες που εμείς φαινόμαστε σαν προφήτες. Όταν γεννήθηκε ο γιος μου, σκάσε! Προφήτευσες ότι θα έβρισκε έναν μάταιο θάνατο. Όπως έγινε. Επειδή εσύ δεν τον άφησες ελεύθερο. Επειδή αυτός ποθούσε εκδίκηση. Και επειδή εσύ σκοτώνεις θεούς. Αλλά αυτό ο Κράτος δεν το έκανε από μίσος. Θα τον κάνουμε βασιλιά, λοιπόν. Σκοτώνει ακόμα θεούς, αλλά τώρα ξαφνικά λυπάται. Είσαι το σύνολο των επιλογών σου, τίποτε άλλο. Και επειδή οι επιλογές σου δεν αλλάζουν, θα μάθεις πως ο Χάιμνταλ θέλει να σκοτώσει το γιο σου στο Άσγκαρντ. Και θα κάνεις αυτό που ξέρεις καλύτερα. Και μετά Ράγναροκ. Οι ουρανοί φλέγονται, η αυλαία πέφτει, εξαίουν το όμνες. Και πάλι δεν καταλαβαίνει. Εστιάζει στη δεύτερη πράξη και αγνοεί την τελευταία. Συνηθισμένο αφηγηματικό λάθος. Φεύγουμε! Φεύγει θυμωμένος με τη Φρέια να ακολουθεί. Απόλαυσα την ιστορία σου, Κράτε. Κρίμα που τελειώνει τόσο σύντομα. Λοιπόν, ήταν επιμορφωτικό.